Γεια σας, είμαι η Πινελόπη Μάτζιου και σήμερα θα κάνουμε μαζί μάθημα. Θα ασχοληθούμε με την ιστορία της Τετάρτης Δημοτικού και συγκεκριμένα με το κεφάλαιο 31. Σε αυτό έχω δίπλα μου και τον συνάδελφο κύριο Γιώργο Δάβο, με τον οποίο θα σας παρουσιάσουμε ένα βίντεο για να μας βοηθήσει περισσότερο στο έργο μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το κεφάλαιο 31. Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Το μάθημα αυτό θα το κάνουμε με μία βίντεο παρουσίαση και αυτό θα μας βολέψει πάρα πολύ, γιατί σε αυτό το βίντεο έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλές πληροφορίες. Θέλω να προσέχετε το βίντεο, καθώς θα το παίξουμε τώρα, γιατί θα σταματάω ξαφνικά και θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις θα μας απαντάει η κυρία Πινελόπη. Αλλά θέλω εσύ να είσαι πιο γρήγορος από την κυρία Πινελόπη και να την νικάς. Να λες την απάντηση πιο γρήγορα από αυτήν. Σύμφωνοι, θα παίξουμε λοιπόν ένα παιχνίδι. Το βίντεο αυτό είναι ανεβασμένο στο κανάλι μου στο YouTube και μπορείς να το βρεις αν θες να το ξανακοιτάξεις με την ησυχία σου κάποια άλλη φορά. Όπως επίσης είναι ανεβασμένα και όλα τα κεφάλαια της ιστορίας. Της Τετάρτης, της Πέμπτης, της Έκτης, της Τρίτης. Αν καμιά φορά δυσκολεύεσαι και θέλεις να δεις το μάθημα σε βίντεο, θα πηγαίνεις στο YouTube, το ξέρεις πολύ καλά το YouTube, θα πατάς τον τίτλο του μαθήματός σου, θα βάζεις δίπλα και το όνομά μου, Γιώργος Δάβος ή και σκέτα Γιώργος, και θα ανεβαίνει πάνω-πάνω το βιντεάκι μου και αυτό θα σε βοηθήσει να γράφεις διαγώνισμα, αν κάποια φορά είσαι άρρωστος και δεν πας στο σχολείο. Είναι πάρα πολύ βοηθητικά λοιπόν αυτά τα βίντεο. Και υπάρχουν βίντεο για όλα τα μαθήματα και για μαθηματικά και για την προπαίδεια και για πάρα πολλά πράγματα τα οποία που θα τα βρεις στην ιστοσελίδα μου στο μαθητικό λόγο. Αυτή τη σύντομη εισαγωγή ήθελα να σου κάνω και ξεκινάμε με το μάθημά μας. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο μεγάλος αυτός στρατηγός, ο οποίος κατέλαβε τη Μικρά Ασία και όχι μόνο τη Μικρά Ασία και όλο τον κόσμο. Για να δούμε το βίντεο. Ιστορία Τετάρτης Δημοτικού, κεφάλαιο 31. Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Θα μιλήσουμε λοιπόν σε αυτό το μάθημα για τον Μέγα Αλέξανδρο, ένα σπουδαίο πρόσωπο της ιστορίας μας. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτος ο Μακεδόν, όπως ήταν το όνομά του, ή Μέγας Αλέξανδρος, όπως καθιερώθηκε να τον ονομάζουμε, ήταν γιος του Φιλίππου του Δευτέρου και της Ολυμπιάδας. Γεννήθηκε στην Πέλα, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και είχε ως δάσκαλο τον φιλόσοφο Αριστοτέλη, από τον οποίο διδάχτηκε ιστορία, αστρονομία, γεωγραφία, ιατρική, φιλολογία και πολιτικές επιστήμες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ο Αλέξανδρος, ως γιος του Φιλίππου, του δευτέρου και μελλοντικός βασιλιάς της Μακεδονίας, μορφώθηκε με έναν πάρα πολύ σπουδαίο τρόπο. Είχε τους καλύτερους δασκάλους, είχε ως δάσκαλό του τον Αριστοτέλη και είχε γνωρίσει όλες αυτές τις επιστήμες για τις οποίες μιλήσαμε. Προσωπικά θαύμαζε τον Ηρακλή. Να σταματήσω τώρα εδώ και να σε ρωτήσω, να δούμε πόσο προσεκτικός είσαι και ο δάσκαλός σου μπορεί να σε ρωτήσει. Ποιος ήταν ο πατέρας και η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Ποιος ήταν, κυρία Πινελόπη? Ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Φίλιππος ο Δεύτερος, η μητέρα του ήταν η Ολυμπιάδα και μάλιστα να πούμε ότι γεννήθηκε στην Πέλα της Μακεδονίας. Μπράβο! Πιστεύω να τα είπες πιο γρήγορα από την κυρία Πινελόπη και να την νίκησες. Και πες μου, ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος, ονομαστός φιλόσοφος που ήταν, όρισε ο Φίλιππος να είναι ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Ο δάσκαλος φυσικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Ξακουστός Αριστοτέλης, από τον οποίο έμαθε ιστορία, φιλολογία, γεωγραφία, ιατρική, πολιτικές επιστήμες και αστρονομία. Και δύο μεγάλους ήρωες της μυθολογίας που τους θαύμαζε και ήθελε να τους μοιάσει και να γίνει και αυτός ένας σπουδαίος ήρωας της ιστορίας. Θαύμαζε πολύ τον Αχιλλέα και φυσικά τον Ηρακλή. Ωραία, πιστεύω να απάντησε σωστά. Συνεχίζουμε.
τον Αχιλλέα και τους ήρωες του Τροϊκού πολέμου και εφόσον τους θαύμαζε ήθελε να γίνει κάτι αντίστοιχο. Κληρονόμησε από τον πατέρα του τον Φίλιππο έναν ικανό στρατό, την Μακεδονική Φάλαγγα και την εντολή να εκστρατεύσει εναντίον των Περσών. Βρήκε δηλαδή έτοιμα τα πράγματα, βρήκε έναν έτοιμο πόλεμο ικανό στρατό, τη Μακεδονική Φάλαγγα, της οποίας βέβαια ηγήθηκε επαξίως. Ορίστηκε από το συνέδριο της Κορίνθου στρατηγός αυτοκράτορας της Ελλάδας για την εκστρατεία εναντίον των Περσών και ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει. Δεν ξεκίνησε, παιδιά, από το μηδέν. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε βρει τα πράγματα έτοιμα από το σπουδαίο Φίλιππο τον Δεύτερο, ο οποίος και αυτός σκόπευε να πάει και να κατακτήσει την Ασία. Αυτός θα ήταν που θα είχε κατακτήσει την Ασία. Αυτό το όνομα θα γνωρίζαμε σήμερα, αν δεν είχε σκοτωθεί. Τα βρήκε πολλά πράγματα έτοιμα από τον πατέρα του. Τη Μακεδονική Φάλαγγα με τα μεγάλα, τα ακόντια, τη Σάρισα. Τα έχουμε κάνει αυτά σε προηγούμενα μαθήματα. Και ξεκίνησε, ορίστηκε από το συνέδριο της Κορίνθου στρατηγός και αυτοκράτορας της Ελλάδας για το μεγάλο έργο. Να πάρει εκδίκηση για τις περσικές επιθέσεις που είχαν γίνει και τις καταστροφές που είχαν προκαλέσει οι Πέρσες στην Ελλάδα. Έτοιμα τα βρήκε και συνέχισε και ορίστηκε στρατηγός αυτοκράτορας της Ελλάδας. Εσύ, αφού πέθανε ο πατέρας του, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, να εκτελέσει την εντολή του και να εκστρατεύσει εναντίον της Ασίας για να την καταλάβει. Το οποίο ήταν και το μεγάλο του όνειρο, αφού θαύμαζε τον Ηρακλή, τον Αχιλλέα, τους ήρωες του Τροϊκού πολέμου, ήθελε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Έτσι, την άνοιξη του 334 π.Χ. με 35.000 στρατιώτες, περνάει τον Ελίσποντο, εδώ είναι ο Ελίσποντος, και φτάνει στην Τρία όπου τιμάει τον Αχιλλέα. Είπαμε ότι θαύμασε τον Αχιλλέα. Δίνει την πρώτη του μάχη στον Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. Σε αυτό το σημείο εδώ είναι ο Γρανικός ποταμός. Η πρώτη του μεγάλη νίκη, στην οποία και κινδύνευσε προσωπικά, αλλά τον έσωσε κάποιος στρατιώτης. Και νικάει λοιπόν τους Πέρσες στα τράπεζ που είχαν συγκεντρωθεί για να του κόψουν το δρόμο και να του αντισταθούν. Έτσι απελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και επίσης του παραδίδονται πάνω από 30 πόλεις της Λυκίας. Την άνοιξη ξεκίνησε γιατί την άνοιξη φτιάχνει ο καιρός και πάντα όλοι οι πόλεμοι ξεκινούσαν στην αρχαιότητα την άνοιξη για να μπορούν να προετοιμάζονται οι στρατιώτες. Στο χειμώνα κάνανε προετοιμασίες και την άνοιξη ξεκίναγε ο πόλεμος το 334 π.Χ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω με πόσες χιλιάδες στρατιώτες ξεκίνησε τη μάχη του. Ξεκινώντας αυτή τη μεγάλη εκστρατεία, ο Μέγας Αλέξανδρος πήρε μαζί του 30.000 στρατιώτες και 5.000 ιππικό, καθώς και 150 πλοία. Το πρώτο μέρος που έφτασε ήταν η Τρία, για να τιμήσει τον μεγάλο του ήρωα, τον Αχιλλέα. Έτσι λοιπόν δίνει την πρώτη του μάχη, καθοριστική μάχη αυτή. Του άνοιξε το δρόμο για την Ασία, του άνοιξε το δρόμο για να καταλάβει την Περσία. Και θέλω να θυμάσαι οπωσδήποτε πού ήτανε. Ποια μάχη ήταν αυτή, έγινε στον... Η πρώτη μεγάλη μάχη έγινε στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. όπου οι Πέρσες σατράπες μάζεψαν μεγάλο στρατό, περίπου στους 500.000 στρατιώτες. Μάλιστα, αυτό δεν το είχαμε πει στα παιδιά. Μας έδωσε μια παραπάνω πληροφορία η κυρία Πινελόπη. Απελευθέρωσε τις πόλεις της Μικράς Ασίας, αυτές τις ταλέπορες πόλεις που μια τους καταλάβαναν οι Πέρσες, μια τους έπαιρναν οι Έλληνες και ξανά τους καταλάβαναν οι Πέρσες. Είχαν υποφέρει πάρα πολύ αυτές οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Του παραδόθηκαν 30 πόλεις της Λυκίας και συνεχίζει την πορεία του προς τα βάθη της Ασίας. Σε αυτήν εδώ την περιοχή. Απελευθερώνει για άλλη μια φορά λοιπόν, γιατί πολλές φορές είχαν απελευθερωθεί και ξανά υποταχθεί στους Πέρσες οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Για άλλη μια φορά απελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας.
Δεν σταματάει όμως εδώ, αλλά προχωράει βαθύτερα στο Περσικό κράτος, φτάνει στο Γόρδιο, σε αυτή εδώ την περιοχή, όπου λύνει τον Γόρδιο δεσμό. Είχαν πει ότι όποιος θα καταφέρει να λύσει τον Γόρδιο δεσμό είναι αυτός ο οποίος θα καταλάβει και όλη την Ασία. Βέβαια δεν μπορούσε κανείς να το λύσει αυτόν τον δεσμό και ο Μέγας Αλέξανδρος τον έκοψε με το ξύφος του. Κόβει λοιπόν τον Γόρδιο δεσμό της άμαξας με τον ζυγό της. Η άμαξα λοιπόν είχε δεθεί με τον ζυγό της με έναν δεσμό πάρα άλυτο. Και συνεχίζει για να δώσει τη δεύτερη ροή του μάχη στην Ισό. Εδώ είναι η Ισός. Το 333 π.Χ. με τον Δαρίο τον Τρίτο, ο οποίος είχε παραταχθεί στο σημείο αυτό για να τον σταματήσει στην προέλασή του την οποία έκανε προς την Ασία. Είχε πάρα πολύ στρατό ο Δαρίος ο Τρίτος, αλλά κατάφερε και σε αυτήν εδώ τη μάχη ο Αλέξανδρος να βγει νικητής. Τρεις σημαντικές νίκες και μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γρανικός, Ισός και Γαυγάμηλα, που θα δούμε στο επόμενο μάθημα. Γρανικός, Ισός, Γαυγάμηλα. Έτσι λοιπόν, αφού νικάει και στο Ισό, τον Δαρίο τον Τρίτο, με τον πολυάριθμο στρατό του και στην ουσία διαλύει τον στρατό του και την αντίσταση των Περσών, ο δρόμος προς την Ασία είναι πλέον ανοιχτός. Πιστεύω να θυμάσαι ποια ήταν η δεύτερη μάχη μετά το Γρανικό ποταμό. Η δεύτερη μάχη λοιπόν έγινε στην... Έγινε στην πεδιάδα της Ισού το 333 π.Χ. όπου ο Δαρίος, ο Τρίτος, περίμενε τον Μέγα Αλέξανδρο να τον αντιμετωπίσει για να σταματήσει την προέλασή του στην υπόλοιπη Ασία. Βέβαια πάλι νικητής ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Δαρίος φυσικά έφυγε για να γλιτώσει την αιχμαλωσία του. Δεν καταδιώκει τον Δαρίο, τον αφήνει να φύγει, θα τον συναντήσει σε κάποιο άλλο μέτωπο, σε κάποιο άλλο μέτωπο μάχης, γιατί έχει ένα όνειρο να πάει να γνωρίσει από κοντά την Αίγυπτο και τον πολιτισμό της, τον οποίο είχε γνωρίσει. Για να τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια του βίντεο. Δεν καταδιώκει όμως τον Δαρίο, αλλά προχωράει, γυρνάει πίσω και προχωράει προς τη Φινίκη και την Αίγυπτο. Το βλέπουμε σε αυτόν εδώ το χάρτη. Γυρνάει πίσω, πάει στη Φινίκη και στην Αίγυπτο. Επειδή η Αίγυπτος, η χώρα του Νείλου, των πυραμίδων και των θρύλων, τράβηξε την προσοχή του. Εδώ δεν χρειάστηκε να πολεμήσει, επειδή οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν με τιμές και τον ονόμασαν διάδοχο του Φαραώ. Ο Αλέξανδρος γίνεται Φαραώ της Αιγύπτου και στις επιβολές του Νείλου θαυμάζει το τοπίο και ιδρύει την Αλεξάνδρεια. Μια πόλη η οποία έφερε το όνομά του. Αλεξάνδρες ίδρυσε πάρα πολλές πόλεις στα βάθη της Μικράς Ασίας. Πόλεις οι οποίες έφεραν το όνομά του και στις οποίες διαδόθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Διαλύει τώρα τον στόλο του, τα καράβια, γιατί πιστεύει ότι πλέον δεν τον χρειάζεται, αφού γενικής και το Δαρίο τον Τρίτο, και συνεχίζει την κατάκτηση της Ασίας και θα γίνει η επόμενη καθοριστική μάχη στα Γαυγάμηλα. Έτσι λοιπόν κατέλαβε την Ασία και την Αίγυπτο, αυτό είναι το κεφάλαιό μας, πήγε στις εκβολές του Νείλου, είδε το τοπίο, το θαύμασε, τι ωραία περιοχή, εδώ θα χτίσω μία πόλη που θα έχει το όνομά μου και θα γίνει ρημοτομημένη, όμορφη, καλή, κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος θαύμαζε τον ελληνικό πολιτισμό και ήθελε να τον διαδώσει σε όλο τον κόσμο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διέλυσε το στόλο του? Γιατί ένιωσε πολύ ασφαλής πλέον με τις κατακτήσεις που είχε κάνει και έτσι ένιωσε πιο προετοιμασμένος να συνεχίσει στα βάθη της Ασίας. Και μία εύκολη ερώτηση να σας κάνω, παιδιά. Πολέμησε για να κατακτήσει την Αίγυπτο? Όχι, φυσικά. Γιατί οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλες τιμές και μάλιστα τον όρισαν ως διάδοχο των Φαραώ. Έτσι λοιπόν, εκτός από βασιλιάς της Μακεδονίας, από βασιλιάς των Ελλήνων, αρχιστράτηγος στη μάχη εναντίον των Περσών, ο Αλέξανδρος έγινε και Φαραώ της Αιγύπτου.
και κατευθύνεται στα βάθη της Ασίας. Δούμε στο επόμενο μάθημα και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει και όλη τη Μικρά Ασία, θα φτάσει μέχρι και την Ινδία. Ένας κατακτητής, μεγάλος, πολεμιστής ανίκητος, ένα στρατιωτικό πνεύμα που σε κάθε μάχη ήξερε πώς θα κινηθεί, ήξερε πώς θα οργανώσει τη μάχη, έτσι ώστε να φέρει τοποθητό αποτέλεσμα στο στρατό του Αλέξανδρος. Και σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε πώς κατέκτησε την Μικρά Ασία με δύο μάχες, στο Γρανικό ποταμό και στην Ισό, πώς κατέκτησε ολόκληρη την Αίγυπτο και έγινε φαραώ της Αιγύπτου και είναι πλέον έτοιμος να συνεχίσει για να την τρίτη μεγάλη μάχη στα Γαργάμηλα και την κατάκτηση ολόκληρης της Ασίας. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο επόμενο μάθημα. Προχωράμε, παιδιά, τώρα στο σχολικό σας βιβλίο, το οποίο κρατάτε και στα χέρια σας. Μπορείτε να σημειώνετε, να δούμε πόσο ωραία μας τα λέει και το σχολικό βιβλίο. Και πάλι να έχετε την προσοχή σας, γιατί πάλι θα σας κάνω ερωτήσεις και θέλω να νικήσετε την κυρία Πινελόπη και να απαντήσετε πιο γρήγορα από αυτήν. Συνεχίζουμε. Αλέξανδρος καταλαμβάνει την Μικρά Ασία και την Αίγυπτο. Το σχέδιο του Φιλίππου ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο γιος του Αλέξανδρος, ο οποίος με πολύ στρατό ξεκίνησε από την Περσία 334 π.Χ. Έφτασε στην Τρία, όπου τίμησε ξεχωριστά τον Αχιλλέα. Στη συνέχεια νίκησε τον Περσικό στρατό στον Γρανικό ποταμό και την Ισό. Μετά τις μάχες αυτές κατευθύνθηκε προς την Αίγυπτο, όπου οι Αιγύπτιοι του έκαναν λαμπρή υποδοχή. Αυτά θα δούμε στο σημερινό μάθημα, πως ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε για να καταλάβει την Ασία. Το 334 πέρασε στην Τρία, τίμησε τον Αχιλλέα, νίκησε στο Γρανικό ποταμό και την Ισό και κατευθύνθηκε προς την Αίγυπτο. Το μισό δηλαδή, τη μισή εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε αυτό εδώ το χάρτη βλέπουμε την εκστρατεία του Αλεξάνδρου ως την Αίγυπτο. Αυτά δηλαδή που θα δούμε στο σημερινό μάθημα, ξεκινώντας από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την Πέλα. Περνάει τον Ελίσποντο. Η πρώτη σημαντική μάχη γίνεται στο σημείο αυτό, στο Γρανικό ποταμό. Απελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, καταλαμβάνει τις Σάρδεις, πηγαίνει στο Γόρδιο, λύνει το Γόρδιο δεσμό, κατευθύνεται στην Ισό, η δεύτερη μεγάλη νίκη, η τρίτη θα είναι στα Γαυγάμηλα, έχουμε πει Γρανικός Ισός Γαυγάμηλα, και κατευθύνεται προς την Αλεξάνδρεια, προς την Αίγυπτο, όπου ιδρύει την Αλεξάνδρεια και καταλαμβάνει και την Αίγυπτο, γίνεται φαραώ της Αιγύπτου. Αυτή είναι η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οποία θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Πολλές φορές, παιδιά, πολέμησε δίπλα στον πατέρα του το Φίλιππο, το δεύτερο, και πολλές από τις νίκες τις οποίες είχε κάνει ο Φίλιππος είχε ως στρατηγό και ως πολεμιστή το Μέγα Αλέξανδρο. Δίπλα στον πατέρα του πολεμούσε και ήταν ο καλύτερος του στρατηγός και πολεμιστής. Έδειξε τις ικανότητές του από πολύ μικρός, ανίκητος. Γι' αυτό και στο συνέδριο τον ορίσανε οι αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων αρχηγό και συνεχιστή του έργου του πατέρα του. Όπου οι αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων τον όρισαν αρχηγό. Αμέσως άρχισε τις προετοιμασίες για τη μεγάλη εκστρατεία. Μόλις ανέβηκε λοιπόν στο θρόνο της Μακεδονίας, πολύ νέος αλλά και ικανός, έδειξε το ενδιαφέρον του να συνεχίσει το έργο του πατέρα του και μάζεψε τους αντιπροσώπους όλων των πόλεων στην Κόρινθο. Έκανε ένα νέο συνέδριο και εκεί οι αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων τον όρισαν αρχηγό στην εκστρατεία εναντίον των Περσών και ξεκίνησε την προετοιμασία της. Την άνοιξε το 334 π.Χ. με 35.000 στρατό και με αρχηγό τον ίδιο πέρασε τον Ελίσποντο και έφτασε στην Τρία. Εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος τίμησε ξεχωριστά τον Αχιλλέα. Οι Πέρσες ανησύχησαν και αποφάσισαν να σταματήσουν την πορεία του. Οι σατράπες συγκεντρώσαν τις δυνάμεις τους στο Γρανικό ποταμό. Παιδιά, το να πολεμήσεις και να περάσεις έναν ποταμό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο εχθρός αμήνεται και προστατεύεται από τον ποταμό,
Οπότε έχεις δύο δυσκολίες. Πρώτον, να διασχίσεις και να περάσεις τον ποταμό και δεύτερον, να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Γι' αυτό και τον περίμεναν πίσω από έναν ποταμό, γιατί ήταν το οχυρό τους ο ποταμός. Τα κατάφερε όμως ο Μέγας Αλέκτρος στην πρώτη αυτή μάχη να νικήσει στο Γρανικό ποταμό. Είναι η πρώτη μάχη την οποία κέρδισε ο Μέγας Αλέκτατος. Ξεκινάει λοιπόν αμέσως το 334 π.Χ. με 35.000 Έλληνες στρατιώτες, εκπαιδευμένους, κανός στρατός, μακεδονική φάλαγγα. Περνάει τον Ελίσποντο, φτάνει στην Τρία, τιμάει τον Αχιλλέα και η πρώτη αντίσταση των Περσών έγινε στο Γρανικό ποταμό, όπου μαζεύτηκαν οι σατράπες για να τους σταματήσουν τον δρόμο. Αλλά στο Γρανικό ποταμό ήταν και η πρώτη μεγάλη νίκη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μάχη της Ισού και η κατάκτηση της Αιγύπτου. Έτσι οι Πέρσες χώρισαν προς το εσωτερικό της χώρας τους. Οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας ένιωσαν ελεύθερες και υποδέχτηκαν τον Αλέξανδρο ως ελευθερωτή τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος προχώρησε βαθύτερα στο Περσικό κράτος. Ο βασιλιάς Δαρίος ο Τρίτος με πολυάριθμο στρατό παρατάχθηκε στην Ισό το 333 π.Χ. και σε αυτή τη μάχη νικητής ήταν ο Αλέξανδρος. Ο δρόμος προς την Ασία ήταν πια ανοιχτός. Αφού νίκησε λοιπόν στο Γρανικό ποταμό, οι Πέρσες υποχώρησαν προς το εσωτερικό της χώρας και τον περίμεναν σε ένα άλλο σημείο που οχυρώθηκαν, στην Ισό. Το 333 έγινε μια δεύτερη μάχη και εκεί πέρα ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε και διάλυσε τον Περσικό στρατό, στον οποίο αρχηγός ήταν ο Δαρίος ο Τρίτος. Έτσι, ο δρόμος προς την Ασία, μετά από αυτή τη δεύτερη σημαντική μάχη στην Ισό, ήταν πια ανοιχτός. Αντί όμως να συνεχίσει την πορεία και να καταδιώξει το Δαρείο, προχώρησε προς τη Φινίκη και ύστερα προς την Αίγυπτο. Η χώρα του Νείλου με τις πυραμίδες και τους θρύλους της τράβηξε το ενδιαφέρον του. Οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν με τιμές και τον ονόμασαν διάδοχο του Φαραώ. Εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, σε εκβολές του Νείλου, θαύμασε το τοπίο και ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, η οποία γρήγορα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Έχοντας καταλάβει αυτές τις περιοχές, ένιωσε περισσότερο ασφαλής, διέλυσε το στόλο του και συνέχισε την κατάκτηση της Ασίας. Αν λοιπόν και ο δρόμος προς την Ασία ήταν ανοιχτός, δεν θέλησε να συνεχίσει την πορεία προς την κατάκτηση ολόκληρης Ασίας, αν δεν καταλάβανε πρώτα την Αίγυπτο, επειδή η χώρα του Νείλου του είχε τραβήξει το ενδιαφέρον του. Πήγε λοιπόν εκεί. Δεν χρειάστηκε να πολεμήσει, επειδή οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν με τιμές και τον έκαναν Φαραώ δικό τους. Τον ονόμασαν λοιπόν διάδοχο του Φαραώ και ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε Φαραώ της Αιγύπτου. Ποια πόλη ίδρυσε εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος? Πανεύκολη ερώτηση. Ο Μέγας Αλέξανδρος ίδρυσε την Αλεξάνδρεια από το όνομά του φυσικά στις εκβολές του ποταμού Νείλου. Δεν υπάρχει μόνο μία Αλεξάνδρεια, αν και είναι πολύ γνωστή η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Πάρα πολλές, δεκάδες πόλεις με αυτό το όνομα μέσα στην Ασία, που γίνανε κέντρα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Συνεχίζουμε. Και ίδρυσε την Αλεξάνδρεια. Μια πόλη η οποία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Διάλυσε το στρατό του, αφού πλέον ένιωσε σίγουρος και ασφαλής, και θα δούμε στο επόμενο μάθημα πώς συνεχίζει την κατάκτηση της Ασίας. Να δούμε και τα παραθέματα. Η Φινίκη, αρχαία χώρα της Μέσης Ανατολής, που εκτινόταν στα εδάφη του σημερινού Λιβάνου σε τμήμα της Συρίας και του Ισραήλ. Από τη Φινίκη πέρασε για να πάει στην Αίγυπτο. Νείλος, το μεγαλύτερο ποτάμι του κόσμου που διασχίζει την Αίγυπτο, Φαραώ, τίτλος του βασιλιά της Αιγύπτου. Παράθεμα πρώτο. Ο Αλέξανδρος και η φιλομάθειά του. Ο Αλέξανδρος αγαπούσε πολύ την ιατρική και βοηθούσε τους φίλους του όταν αρρώστηναν. Ακόμα και συνταγές έγραφε για θεραπεία και δίαιτα. Αγαπούσε πολύ τα βιβλία και τη μάθηση και διάβαζε πολύ. Την Ιλιάδα του Ομήρου τη θεωρούσε το βιβλίο του καλού πολεμιστή και την είχε πάντα κάτω από το μαξιλάρι του μαζί με το ξύφος του. Θαύμαζε και αγαπούσε επίσης τον δάσκαλό του τον Αριστοτέλη, όσο και τον πατέρα του.
Μάλιστα έλεγε πως χάρη στον πατέρα του ζει, αλλά χάρη στο δάσκαλό του ζει καθώς πρέπει. Πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό, ε. Αναγνώριζε την αξία που είχε ο δάσκαλός του Αριστοτέλης. Χάρη στον πατέρα μου ζω, αλλά χάρη όμως στο δάσκαλό μου ζω καθώς πρέπει. Πόσο μεγάλη αξία έχει η μόρφωση την οποία παρέχουν οι δάσκαλοι στα παιδιά για να τους μάθουν να ζουν μια σωστή ζωή, με αξίες, με καλό τρόπο, μια καθώς πρέπει ζωή. Αυτό πίστευε ο Αλέξανδρος. Τιμούσε το δάσκαλό του. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Το λύσιμο του γόρδιου δεσμού. Ο Αλέξανδρος μόλις έφτασε στο γόρδιο, θέλησε να ανέβει στην Ακρόπολη για να δει την άμαξα και το δεσμό του ζυγού της. Για την άμαξα διαδιδόταν ο εξής μύθος. Όποιος καταφέρει να λύσει το δεσμό από τον ζυγό της άμαξας, ήταν ορισμένος από τη μοίρα να γίνει κύριος της Ασίας. Η ταινία ήταν φτιαγμένη από φλούδα κρανιάς και δεν μπορούσε κανένας να ξεχωρίσει ούτε την αρχή ούτε το τέλος. Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να τον αφήσει άλυτο, μήπως αυτή του η αδυναμία προκαλέσει κακή εντύπωση σε πολλούς. Έτσι τον χτύπησε, όπως λένε. Πώς, παιδιά, θα λύσεις έναν κόβο που δεν βλέπεις την άκρη του? Τον είχαν φτιάξει έτσι που δεν φαινόταν ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Αλλά για τον Αλέξανδρο δεν υπήρχε πρόβλημα χωρίς λύση. Και αφού δεν μπορούσε να το λύσει, θα τον κόψω, λέει. Πήρε λοιπόν το μαχαίρι του, πήρε την, το μαχαίρι του και τον έκοψε. Το ξύφος του συγκεκριμένα και τον έκοψε. Εκεί με το ξύφος του τον έκοψε και είπε ότι λυπήθηκε, ότι λύθηκε πια ο δεσμός. Άλλος ιστορικός λέει πως τον έλυσε διαφορετικά. Η κρανία είναι ένα δέντρο με πολύ σκληρό ξύλο. Επινόησε λοιπόν έναν τρόπο να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Αφού δεν λυνόταν, τον έκοψε. Και έτσι φανερώθηκε ότι ήταν ο μελλοντικός κατακτητής της Ασίας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις λοιπόν, τις οποίες θα προσπαθήσεις να τις απαντήσεις. Τι έκανε ο Αλέξανδρος αμέσως μόλις ανέβηκε στο θρόνο της Μακεδονίας? Έκανε ένα νέο συνέδριο στην Κόρινθο και εκεί όλοι τον κήρυξαν ως τον νέο αρχιστράτηγο αυτοκράτορα των Ελλήνων για την εκστρατεία κατά των Περσών. Πότε ξεκίνησε την εκστρατεία, πού πήγε πρώτα και ποιον τίμησε? Η αποστολή του ξεκινάει πρώτα με πρώτη στάση την Τρία, όπου έδωσε φόρο τιμή στον Αχιλλέα από τον αγαπημένο του ήρωας και στη συνέχεια προχώρησε βαθύτερα. Ποια ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη και νίκη του Αλέξανδρου? Η πρώτη μεγάλη μάχη του Μέγα Αλέξανδρου ήταν στο Γρανικό ποταμό, όπου ήταν παραταγμένοι οι Πέρσες, αλλά ο Αλέξανδρος κατάφερε να βγει πάλι νικητής. Να απαντάς όμως λίγο πιο αργά, κυρία Πινελόπη, γιατί έτσι τα νικά στα παιδιά, χωρίς να τους δίνεις χρόνο να απαντήσουν. Θέλω τώρα να την νικήσετε την κυρία Πινελόπη και να απαντήσετε πιο γρήγορα. Ποια ήταν η δεύτερη μεγάλη νίκη του Αλέξανδρου, πότε έγινε και με ποιο Πέρση βασιλιά νίκησε? Γρήγορα, παιδιά. Η δεύτερη μεγάλη μάχη και νίκη, βέβαια, του μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν στην πεδιάδα της Ισού. Τον περίμενε ο Περσικός στρατός. Εκεί φυσικά νίκησε και ο Δαρίος ο Τρίτος έφυγε για να μην πιαστεί εχμάλωτος από τον ίδιο τον Αλέξανδρο. Άλλη ερώτηση. Πριν τη δεύτερη μάχη, από ποια περιοχή πέρασε και τι έλυσε? Τι έλεγαν για αυτόν που θα λύσει αυτό το δεσμό? Κατευθύνθηκε λοιπόν στον Γόρδιο, στην περιοχή Γόρδιο, που εκεί υπήρχε ένας γνωστός κόπος, ο Γόρδιος δεσμός, που δεν φαινόταν η αρχή και το τέλος του και λέγανε ότι όποιος καταφέρει να τον λύσει θα είναι ο επόμενος κατακτητής της Ασίας. Εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε και τον έκοψε και βγήκε και η φράση ότι δεν λύνεται, κόβεται. Και μία τελευταία ερώτηση. Πού πήγε πριν να συνεχίσει την πορεία του και πώς τον υποδέχτηκαν εκεί και τι ίδρυσε? Λοιπόν, αποφάσισε να μην συνεχίσει την πορεία του προς τα βάθη της Ασίας, αλλά πήγε προς Φινίκη και Αίγυπτο, γιατί πάντα τον ενδιέφερε ο μεγάλος πολιτισμός τους. Και φυσικά όταν πήγε εκεί, τον υποδέχτηκαν οι Αιγύπτιοι με πολύ μεγάλες τιμές και τον αποκάλεσαν μάλιστα διάδοχο τον Φαραώ. Στη συνέχεια αποφάσισε να ιδρύσει την Αλεξάνδρεια στις εκβολές του ποταμού Νείλου. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε, παιδιά, το μάθημά μας.
Πιστεύω ότι τα καταλάβατε και τα εμπεδώσατε. Διαβάστε και το σχολικό σας βιβλίο και καλή επιτυχία στο σχολείο σας. Να έχετε μια καλή και δημιουργική ημέρα. Γεια σας.